Μια κουζίνα δεν έχει ανάγκη από μάγους, αλλά από μάγειρες. Στο Kitchella παίρνουμε τα πιο απλά υλικά και δημιουργούμε με αυτά τις πιο νόστιμες αλμυρές και γλυκές συνταγές. Χωρίς μαγικά, αλλά με κάποιες απλές τεχνικές. Ακονίστε καλά τα μαχαίρια σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να ψιλοκόψετε με ακρίβεια τα υλικά σας. Γεμίστε την κουζίνα σας με ολόφρεσκα μυρωδικά. Πιστέψτε με, θα απογειώσουν τα πιάτα σας. Εδώ μοιραζόμαστε μυστικά. Τα μυστικά αυτά μεταμορφώνουν τις πρώτες ύλες μας σε γεύση. Ξέρετε κάτι όμως, αυτή η γεύση είναι μαγική. Καλώς ήρθατε στο Kitchella. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchella. Σήμερα θα φτιάξουμε τρεις χουχουλιάρικες συνταγές γιατί χειμωνιάζει. Θα ξεκινήσουμε με μία σούπα γκούλας, μία σούπα πανεύκολη, άκρος χειμωνιάτικη, που ουσιαστικά θέλουμε μία κατσαρόλα, πετάμε όλα τα υλικά και σε δύο ρίτσες η σουπίτσα μας θα είναι έτοιμη. Στη συνέχεια θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε το τέλειο ριζότο κολοκύθας. Πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα θα έχουμε ένα πολύ νόστιμο ριζότο. Και για το τέλος ένα γλυκάκι που δεν μπορεί να λείπει από κανένα σπίτι, cake λεμόνι. Πρώτη μας συνταγή για σήμερα, σούπα γκούλας. Μια ουγγρική σούπα που σαν βάση έχει την πάπρικα. Μας αρέσει πάρα πολύ, σίγουρα την έχετε δοκιμάσει και σίγουρα θέλετε να μάθετε πώς φτιάχνεται. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τη σούπα γκούλας θα χρειαστούμε 1 κιλό μοσχάρι ελιά, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 κρεμμύδια, 3 σκελίδες σκόρδο, 2 φύλλα δάφνης, 3 κουταλιές της σούπας πάπρικα, 500 γραμμάρια πατάτες, 250 γραμμάρια καρότα, 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο, 1 κουταλιά της σούπας μαύρο σουσάμι, 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, 1200 γραμμάρια ζωμό κότας ή βοδινού, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, 50 γραμμάρια γιαούρτι, 1 κουταλάκι του γλυκού πάπρικα, 1 κουταλιά της σούπας μαϊντανό και ψωμί. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Θέλουμε το κρεατάκι μας από το ψυγείο. Και μπορείτε να πάρετε όποιο κομμάτι μοσχαριού θέλετε, που να έχει λίγο λιπάκι. Μπορείτε να πάρετε ποντίκι, εμείς έχουμε εδώ πέρα ελιά. Γενικά χρησιμοποιούμε ένα ωραίο κομμάτι κρέατος. Θέλουμε έτσι να έχει το λιπάκι του, θέλουμε να δώσει στη σούπα καθώς το ψήνουμε. Λοιπόν, και κόβουμε το κρέας μας σε μεγάλα κομμάτια, εδώ. Και τι άλλο κρέας θα μπορούσαμε να βάλουμε εδώ, Διονύση? Ποντίκι. Θα μπορούσαμε να βάλουμε όμως και ένα διαφορετικό κρέας αντί για μοσχάρι. Μπορούσαμε να βάλουμε χοιρινό, άμα θέλουμε. Μπορούσαμε να βάλουμε κοτόπουλο. Μπορούσαμε να βάλουμε μπούτι γαλοπούλα. Σε περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε μια γκούλα δικιά μας εκδοχής, μπορούμε να βάλουμε κάτι άλλο. Παραδοσιακά φτιάχνεται με μοσχάρι όμως. Το καλό με αυτή τη σούπα είναι ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ εύκολη. Την έχω φάει σε πικάντικη εκδοχή. Εμείς θα δείξουμε σήμερα τη μη πικάντικη. Οπότε άμα θέλετε εσείς να τις δώσετε έτσι πιο πικάντικο χαρακτήρα, θα ρίξετε μέσα και λίγο μπούκοβο, λίγο τσίλι, λίγο καγιέν, ό,τι σας αρέσει βάλτε μέσα άμα θέλετε να την κάνετε πικάντικη. Τώρα, θέλω λάδι στην κατσαρόλα μου και όπως βλέπετε η κατσαρόλα είναι μεγάλη, γιατί γενικά θα κάνουμε φαγητό. Η σούπα αυτή είναι κυρίως γεύμα, την κάνεις για να ταΐσεις μια οικογένεια 4 ατόμων που τρώνε 2 πιάτα. Οπότε θέλουμε μια μεγάλη κατσαρόλα για να μπορέσει να ψηθεί η σούπα μας σωστά. Τώρα, ρίχνω το κρέας μου μέσα. Μέσα στο λάδι. Και κατευθείαν, τι πρέπει να κάνουμε? Να αλατοπιπερώσουμε. Άμα ανακατέψουμε, το χάσαμε το παιχνίδι, Διονύση. Γιατί θέλουμε να πάρει χρώμα. Σε περίπτωση που ανακατεύουμε όλη την ώρα, το κρέας μας βγάζει τα ζουμιά και δεν σουτάρεται ποτέ. Θέλουμε να σουταριστεί, να βγάλει γεύση το κρέας μας. Αλάτι. Πιπέρι. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, το κρέας μου γίνεται και πάμε να ετοιμάσουμε τα λαχανικά μας. Θα πάρω και το κουτάλι μου δίπλα. Σε λίγο θα ανακατέψω. Και ξεκινάμε πρώτα με το κρεμμύδι. Το κρεμμύδι δεν θα το ψιλοκόψετε, θα το χοντροκόψετε. Οπότε, στη μέση και μεγάλα κομμάτια εδώ. Πόσο εύκολο είναι να το κάνετε αυτό. Δηλαδή, πραγματικά, όποιος δεν έχει φτιάξει ποτέ σούπα στη ζωή του, είναι η πρώτη φορά που είναι η ευκαιρία να φτιάξει μια κρεατόσουπα πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ εύκολα. Κοιτάξτε εδώ. Όσο και τα λαχανικά θέλουν ρουστή κόψιμο, δεν χρειάζεται να είστε ειδικοί. Εδώ. Και μόλις κόψουμε το κρεμμύδι, ανακατεύουμε λίγο το κρέας, εδώ.
Όπως βλέπετε, κατευθείαν με το που ανακάτεψα έβγαλε ζουμάκια. Τώρα, με το που γυρίσει το κρέας μία φορά, ρίχνουμε και το κρεμμύδι μέσα. Εδώ. Από πάνω δεν ανακατεύουμε, σε λίγο θα ανακατέψουμε. Τρεις σκελίδες σκόρδο. Χοντρές φετούλες. Θα λιώσει το σκόρδο καθώς ψήνει το φαγητό μας. Δύο φιλαράκια δάφνης. Και τρία μπορείτε να βάλετε. Και ήρθε η ώρα να ρίξουμε μέσα την πάπρικα. Και όπως βλέπετε έχει αρκετή πάπρικα η συνταγή, γιατί αυτό το φαγητό το χαρακτηρίζει πάπρικα. Τρεις κουταλιές σούπας. Δεν βάζουμε καπνιστή πάπρικα, γιατί άμα βάλουμε καπνιστή θα γίνει χαμός, δεν θα τρώγεται το φαγητό. Δεν βάζουμε καυτερή πάπρικα σε τόση ποσότητα, γιατί άμα βάλουμε καυτερή πάπρικα τι θα γίνει. Πάλι χαμός θα γίνει. Θα κλάψουμε κάτω στην τρόμενη σούπα. Αλλά μπορούμε να μοιράσουμε την πάπρικα. Άμα θέλουμε να βάλουμε λίγο καπνιστή, μπορούμε να βάλουμε 2,5 κουταλιές της σούπας απαλή πάπρικα και μισή καπνιστή ή μισή καυτερή. Μπορούμε να παίξουμε με διαφορετικές πάπρικες. Απλά αυτό που θέλω να κάνετε είναι να βάλετε 3 κουταλιές της σούπας πάπρικα. Και κοιτάξτε εδώ, καθώς βάλαμε τόσο πολύ πάπρικα στο φαγητό μας, ήδη άρχισαν τα ζουμιά από το κρέας μαζί με την πάπρικα να κάνουν μια σαλτσούλα, το βλέπετε. Εδώ σε αυτό το σημείο θέλουμε να βγάλει αρώματα η πάπρικα και πάμε να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα λαχανικά μας. Έχω 3 πατατούλες, θα τις κόψω σε μεγάλα κομμάτια εδώ. Μην τις κόψετε μικρές, γιατί αν τις κόψουμε μικρές θα λιώσουν καθώς θα βράζει το φαγητό μας. Και τα καρότα και αυτά στα 2, στα 3, αναλόγως πόσο μεγάλα είναι. Εδώ και εδώ. Πάνε και αυτά μέσα. Θα ρίξω 2 κουταλιές της σούπας βουτυράκι. Μία. 2. Μαύρο σουσάμι. Ανακατεύω. Να λιώσει λίγο το βούτυρο. Και τώρα απλά σβήνουμε με την ντομάτα μας και το ζωμό μας. Ρίχνουμε μέσα την ντομάτα και έχω ζωμό κοτόπουλο. Μπορείτε να βάλετε ζωμό μοσχάρι και άμα δεν έχετε ζωμό κανονικό, θα πάρετε, θα ανακατέψετε 1-2 κύβους μαζί με το νεράκι σας και θα έχετε ζωμό έτοιμο για να κάνετε το φαγητό σας. Ρίχνουμε μέσα και το ζωμό. Τέλεια. Και τώρα ήρθε η ώρα του ψησίματος. Πόση ώρα λες, φίλε Διονύση? Καμία ώρα. Σε μία ώρα το φαγητό δεν θα έχει γίνει. Θα βάλω 2 ώρες. Λοιπόν, από 2 ώρες και πάνω αρχίζουμε να μετράμε. Είναι αναλόγως με το πόσο μεγάλο έχουμε κόψει το κρέας μας, αναλόγως τη φωτιά που έχουμε. Θέλει περίπου 2 με 2,5 ώρες μέχρι που να μαλακώσει τελείως το κρέας. Τα λαχανικά μας εκ των πραγμάτων από το πρώτο μισάωρο θα είναι έτοιμα. Γι' αυτό το λόγο τα έχουμε κόψει σε χοντρά κομμάτια, γιατί άμα τα κόμαμε μικρά θα διαλύονταν μέσα στη σούπα. Οπότε η σούπα μας θα γινόταν επιχτή. Γι' αυτό το λόγο τα έχουμε κόψει μεγάλα. Οπότε υπομονή, 2-2,5 ώρες σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά. Θέλουμε ίσα-ίσα να βράζει το φαγητό μας και καπακωμένο. Με το που είναι έτοιμο το κρέας, θα σερβίρουμε. Στην αρχική της μορφή, η λέξη γκούλας στην ουγγρική γλώσσα σήμαινε βοσκός. Κατά τον 9ο αιώνα στην Ουγγαρία, το φαγητό φτιαχνόταν στο τσουκάλι όταν οι βοσκοί έφευγαν από το σπίτι τους για να ταξιδέψουν. Στα εστιατόρια σέρβιραν την γκούλας μετά το δεύτερο μισό του 1800 και πολύ γρήγορα η σούπα έγινε το νούμερο 1 πιάτο της Ουγγαρίας, πασίγνωστη στον κόσμο και ένα από τα βασικά αξιοθέατα της χώρας. Και η σούπα μου είναι έτοιμη. Αυτό ήταν. Δεν χρειάζεται τίποτα να κάνετε παραπάνω. Και αυτά που θα βάλω εγώ τα έξτρα είναι προαιρετικά. Εδώ, καροτάκι, κρέας, πατάτα και βέβαια αυτό που θέλουμε είναι μπόλικο ζουμάκι. Κοιτάξτε εδώ, μην το λυπηθείτε. Θέλουμε ζουμί, είναι μια χειμωνιάτικη σούπα. Θέλουμε να κάνουμε βουτυχτές με το ψωμάκι από δίπλα. Παναγία μου. Εδώ. Αυτό που θα κάνω εγώ, άμα θέλετε το κάνετε, είναι να βάλω λίγο γιαουρτάκι εδώ στη μέση. Λίγο πάπρικα πάνω στο γιαούρτι και θα ψιλοκόψω και λίγο μακανό. Και αυτό ήταν. Παραδοσιακά βέβαια αυτή τη σούπα τη σερβίρουν μέσα σε ψωμί. Δημιουργούν ένα πιάτο από ψωμί και τη σερβίρουν εκεί μέσα. Εμείς θα το κάνουμε λίγο πιο εύκολο. Κοιτάξτε εδώ. Μαϊδανός, λαχανικά, κρεατάκι, πάπρικα, βουαλά. Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτό εδώ το πιάτο? Για τη σούπα γκούλας, κόβουμε το κρέας σε κομμάτια και τα βάζουμε σε κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά με ελαιόλαδο. Βάζουμε αλάτι, πιπέρι,
και σοτάρουμε μέχρι να πάρουν χρώμα σε όλη την επιφάνειά τους. Προσθέτουμε το κρεμμύδι και τα σκόρδα σε μικρά κομμάτια, τα φύλλα δάφνης, την πάπρικα και σοτάρουμε καλά. Κόβουμε τις πατάτες και τα καρότα σε μεγάλα κομμάτια και τα βάζουμε στην κατσαρόλα. Προσθέτουμε το βούτυρο και το μαύρο σουσάμι και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει το βούτυρο. Ρίχνουμε την ντομάτα κονκασέ, το ζωμό και καλύπτουμε με το καπάκι. Βράζουμε σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά για 2 με 2,5 ώρες. Σερβίρουμε με το γιαούρτι, την πάπρικα και το μαϊντανό ψιλοκομμένο. Θέλω και το ψωμάκι μου από δίπλα. Και αυτή η σούπα πραγματικά δεν υπάρχει. Και. Αυτή τη σούπα πρέπει να τη φάσει όσο είναι καυτή. Άμα κρυώσει, δεν αξίζει. Μία συνταγή πανεύκολη που είμαι σίγουρος όλοι θα την ετοιμάσετε. Ομαγία μου. Δεν υπάρχει. Και πάμε να περάσουμε στην επόμενη συνταγή για σήμερα. Θα φτιάξουμε ένα ριζότο κολοκύθας. Η κολοκύθα έχει την τιμητική της αυτή την εποχή λόγω Thanksgiving, οπότε θα βρούμε τρόπους να την αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το ριζότο κολοκύθας θα χρειαστούμε 2 κρεμμύδια, 2 σκελίδες σκόρδο, 1 με 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι, 2 στίκ σέλερι, 300 γραμμάρια ρύζι αρμπόριο, 250 γραμμάρια κρασί λευκό, 2 κουταλιές της σούπας κοφτές ζωμό λαχανικών σε βαζάκι μάτζι, 1000 με 1200 γραμμάρια νερό, 50 γραμμάρια βούτυρο και 100 γραμμάρια παρμεζάνα. Για το σερβίρισμα, 50 γραμμάρια blue cheese, 1 κουταλάκι του γλυκού κολοκυθόσπορο, 1 κουταλάκι του γλυκού θυμάρι και 10 γραμμάρια βούτυρο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Θέλουμε μία κατσαρολίτσα ή ένα βαθύ τηγάνι για να κάνουμε το ριζότο μας πάνω στη φωτιά. Όλα τα ριζότο φτιάχνονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και ουσιαστικά τη γεύση τη δίνουμε στο τέλος. Αυτό το έχουμε ξαναπεί. Οπότε, κρεμμύδι, σκόρδο, ρύζι στο τηγάνι και κανονικά έτσι συνεχίζει το ριζότο μας. Λοιπόν, έχω 2 κρεμμυδάκια, είναι μικρά. Οπότε, άμα είναι μεγάλα, θα βάλετε 1. Άμα είναι μικρά, θα βάλετε 2. Το ψιλοκόβουμε εδώ. Και νομίζω πια όλοι μα όλοι ξέρουν να φτιάξουν ένα ριζότο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ξέρει. Λοιπόν, και το σκόρδο μας εδώ. Τέλεια. Και ρίχνουμε ελαιόλαδο, κρεμμύδι και σκόρδο στο τηγανάκι. Τέλεια. Θέλουμε να καραμελώσουνε. Δεν θα βάλουμε ζάχαρη, γιατί πολλές φορές βάζω ζάχαρη στο κρεμμύδι και το σκόρδο, γιατί θα ρίξουμε στη συνέχεια το κρασί. Γιατί σήμερα θα κάνουμε ένα ριζότο κολοκύθας. Η κολοκύθα έχει ζαχαρίτσα μέσα, οπότε δεν χρειάζεται να επιβαρύνουμε με περισσότερο ζάχαρη το φαγητό μας. Ανακατεύουμε το σκόρδο και το κρεμμύδι εδώ να καραμελώσουν, χαμηλώνουμε τη φωτιά και θα προσθέσω λίγο θυμάρι. Το θυμάρι το λατρεύω. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή πάει και πάρα πολύ το φασκόμηλο. Φασκόμηλο με κολοκύθα κάνουν πάρα πολύ καλή παρέα. Αλλά επειδή φαντάζομαι ότι δεν έχετε πολύ στο σπίτι φασκόμηλο, θα πάω και εγώ θυμάρι. Αλλά αν έχετε φασκόμηλο, βάλτε και φασκόμηλο. Λοιπόν, θυμαράκι μέσα, εδώ. Και κάτι νόστιμο άρχισε να γίνεται. Τώρα, θα βάλω και λίγο σέλερι στη συνταγή μου. Μου αρέσει πάρα πολύ η γεύση που θα δώσει συνδυαστικά μαζί με την κολοκύθα. Όχι σέλινο, σέλερι. Έχει διαφορά το σέλινο με το σέλερι Διονύση, το ξέρεις? Το σέλινο το βάζουμε στη φασολάδα. Έχει πολύ πιο έντονη γεύση. Δεν έχει σώμα να κάνει κράτς κρούτς όπως κάνει το σέλερι. Το σέλερι είναι πολύ πιο ήπιο. Μας δίνει μια ελαφριά γεύση από το σέλινο, αλλά δεν μας δίνει αυτή την έντονη γεύση που καλύπτει όλα τα υπόλοιπα. Γιατί άμα βάλουμε σέλινο σε αυτή τη συνταγή, τι θα γίνει? Δεν θα καταλάβουμε καθόλου κολοκύθα. Οκ, το πιάσες. Πολύ βασικό. Σέλερι. Όχι σέλινο. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Εν τω μεταξύ, άμα πας στο εξωτερικό, δεν μπορείς να βρεις πουθενά σέλινο. Πουθενά.
Δεν υπάρχει. Μπορεί να βρει σέλερι. Σέλινο δεν μπορεί να βρει. Οπότε φασολάδα στην Αγγλία δεν κάνουμε. Τώρα, ανακατεύουμε καλά να καραμελώσει και το σέλερι. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε το ρύζι. Το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά θα το πω άλλη μία. Το ρύζι πρέπει οπωσδήποτε να το σοτάρουμε. Ουσιαστικά πρέπει να δημιουργήσουμε μία κρούστα απ' έξω για να μπορέσει το ρύζι μας να μην σπάσει καθώς το βράζουμε. Σε περίπτωση που δεν το σοτάρουμε, το ρύζι μας και τα κοντόκοκα ρύζια, τα γλασέτα ρύζια, καθώς βράζουν, έχουν την ιδιότητα να λιώνουν τελείως και να γίνονται πουρές. Οπότε, ή θα τα σοτάρετε, ή δεν θα κάνετε ριζότο. Αυτό είναι το deal. Οπότε, απαραίτητο σε αυτό το σημείο, με το που καραμελώσει λίγο το κρεμμύδι, το σέλερι και το σκόρδο, βάζουμε το ρύζι μέσα και αυτό με τη σειρά του αρχίζουμε να τα ανακατεύουμε για να καραμελώσει λίγο και αυτό. Θέλουμε να σοταριστεί, να πάρει χρώμα απ' έξω. Το πιάσες γιατί το κάνουμε αυτό, φίλε Διονύση? Μάλιστα. Άμα βάζαμε μπασμάτι ρύζι, αντί για ρύζι ριζότο, μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό? Όχι. Γιατί? Γιατί δεν είναι ρύζι το οποίο μπορούμε να το σοτάρουμε. Κοίταξε, έχει δίκιο. Μπορούμε να το σουτάρουμε όμως για να κάνουμε μια άλλη συνταγή. Υπάρχουν οι συνταγές που το μισό ρύζι το τηγανίζουμε, το μισό ρύζι το βράζουμε και τα ενώνουμε. Αλλά ριζότο με μπασμάτι δεν γίνεται. Το μπασμάτι είναι μακρύκοκο. Υπάρχει το μακρύκοκο το ρύζι και το κοντόκοκο το ρύζι. Τα μακρύκοκα τα βράζουμε, τα κοντόκοκα τα κάνουμε. Σούπες, ριζότο, γεμιστά και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε πιάστε το ρύζι στα χέρια σας, το ρύζι που έχετε μέσα στο ντουλάπι σας και δείτε το. Άμα είναι κοντό, έλα εδώ. Άμα το ρύζι σας είναι έτσι, κάνετε ριζότο. Άμα το ρύζι σας είναι έτσι, το βράζετε. Πολύ απλά τα πράγματα. Ωραίος. Έφυγες. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Ανακατεύουμε εδώ πέρα. Και όπως βλέπετε, έχει απορροφήσει τελείως το λαδάκι το φαγητό μας. Ό,τι λάδι βάλαμε το απορρόφησε. Δεν θα βάλουμε άλλο, γιατί θα ρίξουμε τα λιπαρά στο τέλος. Ήρθε η ώρα να σβήσουμε το φαγητό μας. Με τι? Με κρασάκι. Μην μπερδευτείτε, δεν το πίνουμε, το ρίχνουμε στο φαγητό μας. Και εδώ πέρα, φίλε Διονύση, τι πρέπει να τονίσουμε? Ρε Διονύση, το έχουμε πει 100 φορές, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, σε περίπτωση που κάνουμε ένα ριζότο και ρίξουμε κρασάκι, πρέπει οπωσδήποτε να το εξατμίσουμε. Άμα δεν το εξατμίσουμε, δεν το βάζουμε. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν υπάρχει λόγος, γιατί άμα δεν το εξατμίσουμε μετά, το ριζότο μας, ό,τι και να κάνουμε και το τέλειο ριζότο να κάνουμε, στο τέλος θα βγει ξινό. Φταίει το ότι δεν εξατμίσαμε το κρασί. Οπότε θα κάνω τώρα λίγο υπομονή εδώ. Θα περιμένουμε να εξατμιστεί το κρασί και καθώς περιμένουμε να εξατμιστεί το κρασάκι μας, θα προσθέσουμε το ζωμό μας. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ το νέο Μάτζι ζωμό λαχανικών σε βαζάκι. Φτιάχνεται μόνο από αγνά υλικά και ταιριάζει σε όλα τα φαγητά. Μετά το άνοιγμα, διατηρείται στο ψυγείο για 2 εβδομάδες, μην το ξεχνάτε. Οπότε θέλω 2 κουταλιές της σούπας. Εδώ, κοφτές, όχι γεμάτες. Εδώ, 1, 2. Κοφτές, τις είδατε έτσι, τέλεια. Λοιπόν, κλείνω, το αφήνω δίπλα και ήρθε η ώρα να προσθέσω σιγά σιγά το νεράκι μου. Έτσι όπως κάνουμε κάθε φορά το ριζότο, θα το κάνουμε και τώρα, να κατέβουμε το ζωμό να διαλυθεί. Εδώ. Και τα πράγματα είναι απλά. Προσθέτουμε λίγο νεράκι, εδώ. Και ψήνουμε σιγά σιγά το ριζότο μας. Με το που εξατμιστεί όλο το νερό και θέλει κι άλλο νερό το ρύζι μας, προσθέτουμε κι άλλο. Γενικά το κάνουμε σε δόσεις, γιατί με αυτόν τον τρόπο χυλώνει καλύτερα το ριζότο, γιατί όσο το ανακατεύουμε τι κάνει, σπάει. Αλλά σπάει ελεγχόμενα, γιατί το έχουμε σοτάρει. Δεν μπορεί να σπάσει τελείως. Σπάει, θα βγάλει το αμυλό του, οπότε ο Διονύσης θα διαλυθεί εκεί μέσα. Και ουσιαστικά το ριζότο μας θα χυλώσει και θα γίνει πάρα πολύ ωραίο. Όσο λιγότερο νερό βάζουμε και όσο πιο σταδιακά το βάζουμε, τόσο πιο χυλωμένο και σεξι θα βγει το ριζότο μας. Μπορούμε να το ρίξουμε και όλο μπλουμ, αλλά σε περίπτωση που το ρίξουμε όλο μπλουμ, τι θα γίνει? Ένα ριζότο χωρίς σώμα. Το θέλουμε? Όχι. Θέλουμε ένα ριζότο με σώμα, γεύση και υφή. Επίσης, αυτό που πρέπει να θυμάστε όταν προσθέτετε το νεράκι μέσα, να μην είναι παγωμένο. Άμα γίνεται να είναι ζεστό, είναι πάρα πολύ καλό. Άμα δεν γίνεται να είναι ζεστό, τουλάχιστον να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Μην πάρετε τώρα από το ψυγείο και μου ρίχνετε νερό μέσα. Τελείωσε το ριζότο. Εκεί πέρα που πάει να ζεσταθεί το ρύζι, θα ρίχνουμε κρύο νερό μέσα, θα το ξενερώνουμε και δεν θα μπορεί να βράσει με τίποτα. Οπότε, σιγά σιγά σταδιακά προσθέτω νεράκι. Κοιτάξτε εδώ, το απορρόφησε ήδη. Αλλά δεν είναι έτοιμο ακόμα να ρίξω την επόμενη δόση από το νεράκι. Βλέπετε, είναι πάρα πολύ νερουλό. Οπότε πίσω σε 10 λεπτάκια, με 15, για να τελειώσουμε το ριζότο μας.
Οι σπόροι κολοκύθας φυτεύονται μεταξύ της τελευταίας εβδομάδας του Μαΐου και τα μέσα του Ιουνίου. Παίρνουν από 90 έως 120 μέρες για να αναπτυχθούν και συλλέγονται τον Οκτώβριο, όταν πια έχουν έντονο πορτοκαλί χρώμα. Και όπως βλέπετε, το ριζότο μας είναι σχεδόν έτοιμο. Να πάρετε ένα κουτάλι και να δοκιμάσετε. Δεν υπάρχει καμία συνταγή που να σας πει ακριβώς το χρόνο που πρέπει να ψήσετε το ρύζι σας. Πρέπει πάντα, μα πάντα να δοκιμάζουμε. Κρατάει ελάχιστα, ακριβώς όσο πρέπει να κρατάει για να βγάλουμε το ριζότο μας. Τώρα, θέλω το ψυγείο, το βούτυρο και έχω λίγο blue cheese, προαιρετικά. Θα σας εξηγήσω. 1, 2, 3, 4. Και ήρθε η ώρα να ρίξουμε μέσα την κολοκύθα. Τελευταία στιγμή. Έχω πουρέ κολοκύθας εδώ. Σας έχω δείξει άπειρες φορές πώς μπορείτε να φτιάξετε πουρέ κολοκύθας και επίσης το YouTube μου έχει βίντεο για το πώς μπορείτε να φτιάξετε πουρέ κολοκύθας. Είναι κάτι εύκολο. Παίρνετε την κολοκύθα, τη βάλετε στο φούρνο και μετά την κάνετε πουρέ. Πάρα πολύ εύκολο και μπορείτε να την έχετε και στην κατάψυξη. Με το που ρίξω το πουρέ, τι θα γίνει? Θα σφίξει το ρύζι μου. Κοίταξε εδώ. Το βλέπεις? Ναι. Είναι λογικό. Έριξα πουρέ. Τι πρέπει να κάνω? Νεράκι. Μπράβο. Νεράκι. Το αραιώνουμε για να το φέρουμε σε μια σύσταση που να είναι ριζότο, να μην είναι πουρές. Εντάξει. Λοιπόν, ρίχνω το νεράκι μέσα, ανακατεύω. Και πώς σας φαίνεται η σύσταση από το ριζότο, είναι εντάξει ή θέλει και άλλο νεράκι? Λίγο νεράκι. Μπράβο. Θέλει νεράκι. Γι' αυτόν τον λόγο ποτέ μα ποτέ δεν μπορούμε να δώσουμε και τα γραμμάρια από το ζωμό ή το νερό που θα χρησιμοποιήσουμε σε ένα ριζότο. Γιατί κάθε φορά πρέπει όντως να το ρυθμίσουμε σύμφωνα με τη σύσταση που έχει στο τέλος. Τώρα, πώς το βλέπεις, φίλε Διονύση? Για δες. Ωραίο, αλλά πάλι είναι λίγο πηχτό. Θα σώσουμε λίγο νεράκι, να τα ρεώσουμε. Και το ριζότο μας είναι έτοιμο. Βγάζουμε από τη φωτιά και θα κάνουμε τις κλασικές κινήσεις που θα κάναμε σε οποιοδήποτε ριζότο. Ποια είναι η πρώτη κίνηση? Βουτυράκι, παγωμένο. Μην το λυπηθείτε. Θα πάρω 1, 2, 3, 4 κομματάκια εδώ από βούτυρο. Δεν είναι πολύ, είναι πάρα πολύ λίγο. Αν σκεφτείτε ότι τρώνε 6-8 άτομα από αυτό το ριζότο, δεν πάει ούτε μισό κουταλάκι του γλυκού βούτυρο στο κάθε άτομο. Οπότε ανακατεύουμε το βούτυρο εκτός φωτιάς. Και τώρα το εξής ερώτημα. Θέλετε να βάλω παρμεζάνα? Θέλετε να βάλω blue cheese? Θέλετε να βάλω τίποτα? Εξαρτάται από εσάς. Τι θες? Άκου. Ποια είναι η πραγματικότητα? Εδώ πέρα, επειδή έχουμε μια πάρα πολύ delicate γεύση, τη γεύση της κολοκύθας και θέλουμε να καταλαβαίνουμε κολοκύθα, αυτό που θα ρίξουμε πρέπει να είναι τόσο όσο. Δηλαδή, άμα θα βάλουμε παρμεζάνα και βάλουμε πάρα πολύ παρμεζάνα, στο τέλος δεν θα καταλαβαίνουμε κολοκύθα. Οπότε απαραίτητο είναι, άμα θα βάλετε παρμεζάνα, να βάλετε λίγο. Εδώ. Αρκετή. Γιατί φυσιολογικά σε ένα τέτοιο ριζότο θα βάζαμε τουλάχιστον τη διπλάσια ή την τριπλάσια ποσότητα από παρμεζάνα. Ήθιστε, επειδή σε τέτοιες γιορτινές συνταγές ή πιο έτσι delicate συνταγές, να προσθέτουμε και λίγο πιο εκλεπτισμένα τυριά, όπως είναι το blue cheese, το Stilton, μια γκοργοντζόλα. Εγώ θα βάλω λίγο blue cheese, αλλά θα βάλω από πάνω. Θέλω ένα ωραίο πιατάκι εδώ πέρα να σερβίρω. Αυτό εδώ. Και κοιτάξτε εδώ τι θα κάνουμε. Παίρνουμε το ριζότο μας. Πρέπει να είναι χυλωμένο, αλλά όπως βλέπετε πέφτει, ρέει το ριζότο, δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ πηχτό. Σε περίπτωση που πάτε σε ένα μαγαζί και σου φέρνει ένα ριζότο που είναι στημένο πάνω σε κουπάτ, σημαίνει πως πρέπει να το γυρίσετε πίσω, δεν τρώγεται. Εκτός άμα η συνταγή είναι πολύ ιδιαίτερη, γενικά το ριζότο πρέπει να είναι ρευστό. Και όπως είναι από πάνω, θα σπάσω λίγο blue cheese. Κοιτάξτε εδώ. Ίσα-ίσα να υπάρχει, είναι καταπληκτικός συνδυασμός από blue cheese και κολοκύθα. Και βέβαια, επειδή έχουμε ένα ριζότο κολοκύθας, θα ρίξουμε και κολοκυθόσπορο. Τέλεια. Το μόνο που λείπει είναι τι? Λίγο πρασινάδα από πάνω. Οπότε θα ρίξω λίγο θυμαράκι. Ξαναλέω ότι άμα έχετε φασκόμηλο, δοκιμάστε το, θα σας αρέσει. Εδώ. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάρουμε λίγο βουτυράκι και να βάλουμε σε διάφορα σημεία, να αφήσουμε να λιώσει από το καυτό ριζότο. Εδώ, αντίλαδάκι και να σερβίρουμε κατευθείαν.
Αυτό ήταν. Για το ριζότο κολοκύθας, ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια, τα σκόρδα και τα βάζουμε σε βαθύ τηγάνι σε μέτρια φωτιά με ελαιόλαδο. Προσθέτουμε θυμάρι και σοτάρουμε μέχρι να καραμελώσουν. Προσθέτουμε το σέλερι σε μικρά κομμάτια, το ρύζι και σοτάρουμε. Σβήνουμε με το κρασί, προσθέτουμε το ζωμό λαχανικών, λίγο από το νερό και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε νερό σε δόσεις, ανακατεύοντας συνέχεια μέχρι να βράσει το ρύζι και ρίχνουμε το μπουρέ κολοκύθας. Αφαιρούμε από τη φωτιά, προσθέτουμε το βούτυρο, την παρμεζάνα και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε με blue cheese, κολοκυθόσπορο, θυμάρι και βούτυρο σε κομμάτια. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Καλά, αυτό το ριζότο το αγαπώ και ο συνδυασμός με το blue cheese είναι κάτι που αγαπώ ακόμα περισσότερο. Πιο γιορτινό δεν γίνεται. Δηλαδή, είναι τόσο γκουρμέ και τόσο απλό την ίδια στιγμή που πραγματικά αυτό που θέλω να κάνετε είναι να κρατήσετε τις ισορροπίες που κράτησα και εγώ. Έχω το τραγανό στη σκιά από τον κολοκυθόσπορο. Έχω αυτή την υπέροχη γεύση που μου αφήνει το blue cheese τόσο όσο και έχω και τη γεύση από την κολοκύθα. Τίποτα δεν επισκιάζει το άλλο και όλα μαζί δίνουν το τέλειο αποτέλεσμα. Αυτή τη συνταγή πρέπει οπωσδήποτε να τη δοκιμάσετε. Δεν υπάρχει. Και πάμε να περάσουμε στο γλυκάκι της ημέρας. Θα φτιάξουμε κέικ λεμονιού, την κλασική συνταγή που πρέπει να ξέρετε. Πολύ απλή, πολύ εύκολη. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το κέικ λεμονιού θα χρειαστούμε: για το κέικ 300 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 150 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου και έξτρα για το ταψί, 6 αυγά μεσαία σε θερμοκρασία δωματίου, 100 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, μία πρέζα αλάτι, ξύσμα από 4 λεμόνια, 300 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του και έξτρα για το ταψί και μία κουταλιά της σούπας baking powder. Για το γλάσο, 300 γραμμάρια ζάχαρη άχνη και χυμό από 1 με 2 λεμόνια. Για το σερβίρισμα, ξύσμα από 2 λεμόνια. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πολύ απλά, θέλουμε ένα μίξερ και πάμε να βάλουμε τη ζάχαρη μαζί με το βούτυρο μέσα. Ζαχαρίτσα και το βούτυρο. Το βούτυρο, άμα μαντέψεις, άμα είναι παγωμένο σε θερμοκρασία δωματίου, θα πάρεις ένα κομμάτι κέικ στο τέλος. Πού το κατάλαβες? Λοιπόν, άρα, βούτυρο, ζάχαρη σε θερμοκρασία δωματίου και η ζάχαρη, μην από το ψυγείο, και τα χτυπάμε πάρα πολύ καλά στο μίξερ μέχρι που να φρατέψουν. Εδώ. Πάω να πιω έναν εσπρέσο και έρχομαι. Θέλει 3-4 λεπτά. Τα λεμόνια είναι αντιοξειδωτικά, πλούσια σε βιταμίνη C, κυτρικό οξύ, πικτίνες, ενώ περιέχουν φυτικές ίνες και η φλούδα τους έχει μια ουσία με ισχυρές αντιοξειδωτικές και αντισηπτικές ιδιότητες. Και με το που χτυπήσουμε καλά τη ζάχαρη μαζί με το βούτυρο, ήρθε η ώρα σταδιακά να προσθέσουμε τα αυγά μας. Τα αυγά πρέπει να είναι οπωσδήποτε σε θερμοκρασία δωματίου και επειδή έχουμε πολλά αυγά, έχουμε 2, 4, 6 αυγουλάκια, τα αυγά μας πρέπει να είναι μέτρια, δηλαδή να είναι 50. Άμα πάρετε extra large αυγά, 70-80, θα είναι σαν να βάλετε 10 αυγά. Οπότε γενικά δεν θα είναι καλό για το κέικ γιατί θα έχει γεύση αυγού. Οπότε πολύ προσεκτικά τα αυγά μας να είναι σε θερμοκρασία δωματίου και να είναι 50. Λοιπόν, χτυπάμε το ένα, να ανακατευτεί καλά εδώ το αυγό. Και μόλις απορροφηθεί το ένα βουλάκι, τι κάνουμε? Προσθέτουμε το επόμενο. Και πάει λέγοντας μέχρι που να τελειώσουν και τα 6 αυγά. Γιατί τα βάζω πρώτα στον μπολάκι, Διονύση, και μετά... Αγόρι μου, εσύ έχεις γίνει ο καλύτερος μαθητής. Πάμε και το τελευταίο. Και αυτό ήταν. Λοιπόν, όπως είναι, αφαιρούμε το μείγμα από το μίξερ. Αλλά εννοείται πως άμα δεν έχετε μεγάλο μίξερ και έχετε το μικρό μιξεράκι, μια χαρά δουλεύει. Και λίγο να κατέβουμε το σύρο με τα χέρια μας, να πάρουμε τις άκρες από το μίξερ, εδώ. Και πάμε να ρίξουμε τα υπόλοιπά μας υλικά μέσα. Έχω μια κουτάλα και έχω το γιαούρτι μου, εδώ. Το πάει στην άκρη. Τα πράγματα τώρα είναι πολύ εύκολα, δεν χρειάζεται να ζοριστείτε.
Το δύσκολο κομμάτι μόλις πέρασε. Θα ρίξουμε μέσα το αλάτι. Τέλεια. Και ήρθε η ώρα για το λεμόνι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, αλλά τέσσερα λεμονάκια θέλουμε. Και θέλουμε μόνο το ξύσμα. Οπότε ξύστε λεμόνι, κάνουμε ένα κέικ λεμονιού. Και όπως βλέπετε, αυτό που κάνω είναι να βγάζω μόνο το κίτρινο μέρος από το λεμόνι. Βλέπετε. Άμα πάρετε τώρα το χοντρό το ντρίφτι και τρίψετε λεμόνι μέσα και τρίψετε από τέσσερα λεμόνια, θα πικρίσει το κέικ σας, γιατί θα βγάλετε και το λευκό μέρος. Οπότε θέλουμε ένα καλό ζέστερ, να βγάλουμε μόνο το κίτρινο σημείο από τα λεμόνια, εδώ, χωρίς καθόλου λευκό. Και αυτό το κίτρινο σημείο είναι γεμάτο έλαια, γεμάτο γεύση, που θα αρωματίσει το κέικ μας. Άμα τώρα δεν έχετε αυτό το ντρίφτι και θέλετε να κάνετε οπωσδήποτε τη συνταγή, δεν θα βάλετε τέσσερα λεμόνια, θα βάλετε δύο λεμόνια, γιατί σίγουρα θα βγάλετε και λευκό μέρος και δεν θέλουμε να πικρίσει το κέικ μας. Η ίδια ακριβώς συνταγή ισχύει και για το πορτοκάλι. Ακριβώς τα ίδια υλικά, ακριβώς η ίδια διαδικασία, απλά αντί για λεμόνια βάζουμε πορτοκάλια, περίπου 2-3 πορτοκάλια και έχουμε κέικ πορτοκάλι. Όσο πιο εύκολο να τα κάνουμε εδώ πέρα πια. Τώρα, ανακατεύουμε το γιαούρτι να διαλυθεί. Και το κέικ μας, επειδή είναι αυτό το παραδοσιακό, το αφράτο, το πολύ ωραίο το κέικ, θέλουμε να είναι έξτρα αφράτο. Έχει τα αυγά μέσα, έχει αλεύρι που φουσκώνει μόνο του και έχει και μπέικιν. Δηλαδή μιλάμε για full φουσκωτικά μέσα, για να μπορέσει να φουσκώσει ακόμα περισσότερο το κέικ μας. Και τα αυγά και το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του και το μπέικιν θα βοηθήσουν στο να γίνει πάρα πολύ αφράτο. Είναι αυτό που τρως ένα κομμάτι και ξαφανίζεται στο στόμα και θες από δίπλα λίγο καφέ, λίγο τσάι για να βουτήξεις μέσα το κέικ. Αυτό. Λοιπόν, ρίχνουμε το αλεύρι μέσα. Ανακατεύουμε με την κουτάλα μας, εδώ. Πολύ σημαντικό, δεν ανακατεύουμε για πολλή ώρα, γιατί άμα ανακατέψουμε για πολλή ώρα τι γίνεται. Το κέικ μας γίνεται ψωμί, δουλεύει γλυτένι, οπότε γενικά χαλάει το αποτέλεσμα. Για να φύγει λίγο αλεύρι απ' έξω δεν πειράζει. Τέλεια. Αυτό ήταν. Ήρθε η ώρα για ψήσιμο. Έχω βουτυροαλευρωμένη τη φόρμα μου 27 εκατοστών, με τρύπα στη μέση, κλασική φόρμα για κέικ που χρησιμοποιούμε στο σπίτι. Και ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 170 βαθμούς. Και πόση ώρα λέτε να το ψήσουμε, Διονύση? 40 λεπτάκια. Ρε κλέφτη, σας έχω βαρεθεί, τι κάνετε, διαβάζετε τις συνταγές πριν έρθετε για το γύρισμα? Καλά, μου πεις, θα έπρεπε να το κάνετε γιατί είστε επαγγελματίες. Ισχύει. Αλλά να το θυμάσαι κιόλας, βρε άτιμε, αυτό με ξεπερνάει. Καλά, δεν υπάρχει κέικ που να ψήνεται στον ίδιο χρόνο. Πρώτα απ' όλα, με το που αλλάξεις φόρμα από κέικ, αλλάζει τελείως ο χρόνος. Δηλαδή, είσαι εξής ότι ό,τι ψήνεται σε αυτή τη φόρμα ψήνεται 40 λεπτά. Έχουμε ψήσει σε αυτή τη φόρμα κέικ μια μισή ώρα. Οπότε, κοιτάξτε εδώ, αν και ο όγκος φαίνεται λίγος, θα φουσκώσει μέσα στο φούρνο, θα γίνει ωραία. Χτυπήστε λίγο με τα χέρια σας. Εδώ, η φόρμα. 40 λεπτά, 170 βαθμούς. Απαραίτητο η σχάρα μας να είναι ψηλά ψηλά. Κοιτάξτε. Και απαραίτητο οπωσδήποτε να είναι προθερμασμένος ο φούρνος. Ανοίγουμε γρήγορα το φούρνο, κλείνουμε γρήγορα το φούρνο, γιατί άμα δεν το κλείσουμε γρήγορα θα φύγει η θερμοκρασία, οπότε θα πάει στους 140-130 και το κέικ δεν θα φουσκώσει. Απαραίτητο. Δεν σκεφτόμαστε όταν είμαστε δίπλα στο φούρνο. Τι κάνουμε? Πραπ, μέσα, κλείνουμε, τέλος. Οκ, πόση ώρα πρέπει να μας πάρει, Μίτσο? 2 δεύτερα. 2 δεύτερα. Και 3 να μας πάρει, δεν πειράζει. Θα καταστραφούμε. Με 3 δεν θα καταστραφούμε. Σίγουρα όμως θα καταστραφούμε αν περάσουμε τα 5 δευτερόλεπτα. Τελειώσαμε. Τσάπα κάναμε το κέικ. Γι' αυτό οι συνταγές λένε προθερμένο το φούρνο 20-30 βαθμούς παραπάνω, ώστε όταν πέσει η θερμοκρασία να φτάσει στη θερμοκρασία που θέλαμε. Το πιαζες? Πόσο καλός είμαι πια. Το κέικ μας είναι έτοιμο, έχει κρυώσει και ήρθε η ώρα να το γλασάρουμε. Θα κρατήσω λίγο ξύσμα από λεμόνι στην άκρη, ίσα ίσα να ρίξω από πάνω στο τέλος. Γιατί τώρα θα ετοιμάσουμε το γλάσο μας. Και για το γλάσο τι χρειαζόμαστε, φίλε? Διογέννη. Ζωμό. Λοιπόν, άκου. Τι γίνεται? Έχω την άχνη ζάχαρη εδώ πέρα. Δεν μπορώ να δώσω συγκεκριμένη συνταγή για το πόσο λεμόνι χρειάζεται μέσα. Δεν μπορώ να αποχυμώ από 1, 2, 3 λεμόνια. Γιατί 2-3 σταγόνες μπορεί να χαλάσουν ή να απογειώσουν τη σύσταση από το γλάσο μου. Οπότε, τι θέλω να κάνεις? Θέλω να έρθεις εδώ να το κάνουμε μαζί έλαδο. Λοιπόν, έχω 2 λεμόνια, σου τα κόβω και δες εδώ ότι έχω μόνο αχνή ζάχαρη. Είναι 2 τα υλικά που χρειάζεται για να κάνουμε ένα γλάσο. Το γλάσο μας πρέπει να έρθει σε μια σύσταση που όντως να μπορεί να πέσει πάνω από το κέικ, να είναι ρευστό, αλλά να μην είναι τόσο ρευστό που θα φύγει. Το πιάνεις? Ναι. Απλά τα πράγματα. Okay. Οπότε τι κάνουμε? Θα ξεκινήσουμε προσθέτοντας
χυμό από ένα λεμόνι, που άλλα λεμόνια έχουν πολύ χυμό, άλλα λεμόνια έχουν λιγότερο χυμό, το πιάνεις, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Ωραία, πάμε. Όχι, δεν θέλω να βλέπεις, θέλω να ανακατεύεις. Για ανακάτεψε λίγο, με το σύρμα, και πες μου πώς το βλέπεις. Είναι ακόμα, θέλει. Άρα να βάλω λίγο χυμό από λεμόνι. Βάλε λίγο. Σωστά. Κοίτα εδώ που δεν είναι εντάξει και άμα βάλω χυμό από άλλο μισό. Εντάξει, εντάξει. Για ανακάτεψε. Τώρα πώς το βλέπεις? Εντάξει, πάμε καλύτερα. Πάμε καλύτερα, να θέλουμε να ανακατέψουμε κανένα, να δούμε αν είμαστε σε καλή φάση. Λίγο ακόμα μπορεί να το χρειάσει. Κοίτα τώρα, θα βάζουμε σιγά σιγά όμως τώρα, γιατί τώρα χρειάζεται πραγματικά λίγο. Κοίτα, θα βάλω 10 σταγόνες, ανακάτεψε. Πώς το βλέπεις? Ναι, σαν υποβρύχιο δεν είναι, να το βάλουμε μέσα σε ένα κουταλάκι να το πιούμε με το νερά και το παγωμένο αυτό. Δεν μας κάνει, θέλουμε να είναι λίγο πιο ευρώ. Οπότε βάζω λίγο ακόμα λεμόνι. Τι εννοείς? Έλα. Ρε, γίνε λίγο άντρας εκεί πέρα, ανακάτεψε. Τι πράγματα είναι αυτά, αυτό θα πεις τη γυναίκα σου, ανακάτεψε εσύ. Δεν τρέπεσαι λίγο? Άντρας, δυο μέτρα. Βάζω λίγο ακόμα. Σου βλέπεις. Κουκούτσι μέσα, Το έχω δει, θα το βγάλουμε. Πότε? Όταν ανακατέψει σωστά για να το βρω. Πώς το βλέπεις τώρα? Σταμάτα με. Μια χαρά. Δεν νομίζω να είμαστε, κάτσε να το δω. Άκουσε με, κοίτα να σου πω κάτι. Τι? Θα μπορούσαμε να το κάνουμε και εδώ, ξέρεις, κοίτα. Μιξεράκι. Όχι, γιατί να λέω με το μίξερ. Με το μίξερ δεν έχουμε έλεγχο το να κάνουμε το γλάσο. Θέλω να μου πεις, σε αυτό το σημείο θέλω να πάρεις ένα κουτάλι και να μου πεις αν αυτό το γλάσο είναι εντάξει να το ρίξουμε πάνω από το κέικ μας, να είναι ρευστό ώστε να το καλύψει, αλλά να κάτσει κιόλας πάνω από το κέικ. Έλα να το δούμε. Έχεις πει πως είναι εντάξει. Να το δούμε. Πώς φαίνεται? Ωραίο είναι. Νομίζω πως θέλει ελάχιστη υγρασία παραπάνω. Εκτός άμα θέλεις να είναι τόσο πηχτό το γλάσο. Νομίζω ότι έτσι δεν πρέπει να είναι το γλάσο, πηχτό. Να είναι πηχτό, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ πηχτό. Ωραία, βάλε λίγο ακόμα. Μα όταν λέμε να βάλουμε, κοίταξε τώρα πόσο θα βάλουμε και πώς θα αλλάξει η σύσταση. Βάζουμε υγρασία, θα βάλω. Κεράκι. Θα βάλω. Πολύ είναι. Θα βάλω μισή κουταλιά της σούπας. Κοιτάξτε πόσο πολύ αλλάζει η σύσταση με μισή κουταλιά της σούπας νερό. Το άλλο μισό είναι εδώ. Τι? Μα πρέπει να δώσουμε σημασία, γιατί δεν υπάρχει συνταγή. Τώρα, άμα σου πω εγώ βάλε 500 γραμμάρια άχνη και χυμό από 2 λεμόνια, θα χαλάσει η συνταγή μας. Εδώ πέρα μιλάμε ότι άμα βάλουμε μία κουταλιά της σούπας παραπάνω υγρασία, το γλάσο έχει αλλάξει τελείως σύσταση, γίνεται νερό. Για δες τώρα, άλλο προϊόν. Ναι, εντάξει. Για να δούμε. Τώρα νομίζω ότι κάθεται λίγο καλύτερα, έτσι δεν είναι? Έλα να το γλασάρουμε μαζί για να πεις σήμερα στη γυναίκα σου πως έκανες και κέικ λεμονιού. Λοιπόν, έλα γόρι μου. Για να δούμε, το έχεις. Είναι απλό. Θα το αφήσεις να πέσει. Όχι όλο μαζί, γιατί πρέπει να το πας παντού. Κάνεις αυτό. Okay. Εδώ. Μπράβο. 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 Κοίτα τι ωραίο γλάσο που έκανες, ρε. Ρε αλήτη. Τι αλήταρας που είσαι. Πάμε, θέλεις ένα καφέ από δίπλα? Ναι, πάω. Ο καφές της κυρία. Εδώ, εδώ. Ναι. Συνέχισε. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, πάρε το καφέ σου, φύγε. Έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Όπως βλέπετε, το γλάσο πρέπει να είναι σε αυτό το σημείο. Το βλέπετε. Πρέπει και να ρέει και να κάθεται πάνω στο κέικ. Τώρα το βλέπετε έτσι, αλλά σιγά σιγά το μοναδικό με το γλάσο είναι ότι σιγά σιγά φτιάχνεται από μόνο του. Δηλαδή, το ωραίο το σχήμα θα το πάρει από μόνο του. Δεν χρειάζεται εσείς να ασχοληθείτε με το πώς θα το κάνετε όμορφο. Κοιτάξτε το. Γίνεται από μόνο το όμορφο και το έριξε ο Διονύσης, ούτε καν το έριξα εγώ, φανταστείτε. Δηλαδή, και άσχετοι να είστε, το γλάσο θα γίνει τέλειο από μόνο του. Όχι πως ο Διονύσης είναι άσχετος, πολύ σχετικός είναι. Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Πραγματικά είναι ό,τι πιο εύκολο μπορείτε να κάνετε. Κράτησα λίγο ξύσμα από λεμόνι, το θυμάστε? Ίσα ίσα να χρωματίσω λίγο από πάνω, να φανεί ωραίο το κέικ. Ωραίο, έτσι. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω να βάλετε πάνω σε αυτό το υπέροχο κέικ λεμόνι. Καταπληκτικό. Ένα χειροκρότημα στο Διονύση. Και θα μεταφέρω το κέικ μου σε ένα πιατάκι. Αφήστε το εσείς λίγη ώρα να ξεραθεί. Σε 5-10 λεπτάκια θα είναι έτοιμο. Μην το μεταφέρετε κατευθείαν. Και εδώ είμαστε. Είναι σαν ένα γιγάντιο ντόνατ. Για το κέικ λεμονιού, στον κάδο του μίξερ βάζουμε τη ζάχαρη, το βούτυρο και χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα μέχρι να φρατέψει το μείγμα. Προσθέτουμε ένα-ένα τα αυγά, αφαιρούμε τον κάδο και βάζουμε το γιαούρτι, αλάτι, το ξύσμα από τα λεμόνια
και ανακατεύουμε. Βάζουμε το baking στο αλεύρι και μεταφέρουμε στον κάδο με τα υπόλοιπα υλικά. Ρίχνουμε σε φόρμα με τρύπα και ψήνουμε για 40 λεπτά σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς. Αφαιρούμε και αφήνουμε να κρυώσει καλά. Για το γλάσο, σε μπολ βάζουμε την άχνη και προσθέτουμε σε δόσεις προσεκτικά το χυμό από το λεμόνι. Απλώνουμε σε όλη την επιφάνεια του κέικ και προσθέτουμε το ξύσμα. Αφήνουμε να σταθεροποιηθεί και σερβίρουμε. Και ήρθε η ώρα να κόψουμε ένα κομμάτι από το υπέροχο κέικ μας. Κοιτάξτε εδώ. Δεν υπάρχει. Αφρός. Το βλέπετε. Απλά κουμπάς το μαχαίρι και κόβεται. Είναι ακριβώς όπως θες να είναι το τέλειο κέικ λεμόνι. Διονύση, έλα εδώ αγόρι μου. Στο είχα υποσχεθεί ότι άμα κάτσεις ήρεμο θα σου δώσω το κέικ σου. Έλα. Αυτό είναι το δικό σου. Ωραία. Και αυτό είναι το δικό μου. Δεν υπάρχει. Κοιτάξτε εδώ. Είναι αυτό το κλασικό κεκάκι που λιώνει στο στόμα και είναι υπέροχο. Θα γίνει η καινούργια σας αγαπημένη συνταγή. Αυτό. Και κάπως έτσι τελείωσε και το σημερινό μας επεισόδιο. Πρώτο, κυρίως και επιδόρπιο. Ξεκινήσαμε με μία υπέροχη σούπα γκούλας. Σας έδειξα πώς μπορείτε να τη φτιάξετε. Δεν είναι τίποτα, μία κατσαρόλα, λίγα υλικά μέσα. Έτοιμο το φαγητό μας. Συνεχίσαμε με ριζότο με κολοκύθα. Blue cheese, κολοκυθόσπορο, αγάπη και το ριζότο είναι τέλειο και πεντανόστιμο. Και για το τέλος αυτό το γλυκό, που είναι γλυκό για όλες τις ώρες. Αν τα μπορείτε να το βγάλετε σαν επιδόρπιο σε ένα φαγητό και αν τα μπορείτε να το πάρετε σαν σνακ, σαν πρωινό ή οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας θέλετε να το δοκιμάσετε. Και οι τρεις συνταγές είναι must, πρέπει να τις ξέρετε, πρέπει να τις δοκιμάσετε και πρέπει να τις φτιάχνετε όλη την ώρα. Πού θα τις δείτε? akispetrizikis.com, στο site μας. Επίσης, να κάνετε μια επίσκεψη στο e-shop μας, akisishop.com. Οτιδήποτε χρειάζεται μέσα στην κουζίνα βρίσκεται εκεί. Φιλάκια πάρα πολλά και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας. Μονίμως περιμένουμε αυτό να εδώ. Εδώ έτοιμος είναι. Δηλαδή, γιατί να είναι στη θέση του πάντα ο επαγγελματίας και μονίμως να περιμένουμε εσένα. Τι να κάνουμε. Εσένα περιμένουμε. Την πόρτα περιμένουμε να κλείσει. Παιδιά, με τον Δημήτρη λίγο να το λύσουμε.